να οδηγήσει, να κορυφωθεί λίγο πριν την 5η του Δεκέμβρη και να δούμε τι μελιγενέστε από εκεί και πέρα. Με ζητήματα όπως αυτό το οποίο κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα και είχε αίσει ο τέλος αυτό το ζήτημα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και θα το συζητήσουμε, θα είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα επιχειρήσουμε να ξετυλίξουμε απόψε, καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά την επικαιρότητα, την πολιτική και όχι μόνο, την εσωτερική, αλλά και τη διεθνή, το ζήτημα της εκλογής του Αμερικανού Προέδρου, του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία της υπερδύναμης πέραν του Ατλαντικού, καθώς επίσης και το τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις με την Ευρώπη, για τις σχέσεις με την Τουρκία που μας αφορά άμεσα, για το Κυπριακό με δεδομένες και κάποιες πρώτες ενδείξεις, κάποια πρώτα δείγματα γραφής που έχουμε και αφορούν τις σχέσεις Παλαιστινίων και Ισραήλ από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ και των συνεργατών του. Όλα αυτά θα επιχειρήσουμε να τα συζητήσουμε απόψε και για να τα ξετυλίξουμε και για να συζητήσουμε τα όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή. Μαζί μας εδώ είναι ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Νίκος Βούτσης, τον οποίο και καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε. Κύριε Βούτση, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε αυτό το πρώτο ανανεωμένο Focus. Λοιπόν, μαζί μας πέραν του κύριου Βούτση, τέσσερις εκλεκτοί συνάδελφοι. Ο κύριος Πάνος Αμυράς, διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Κύριε Αμυρά, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ο συνάδελφος Βασίλης Κουρής, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Real News. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Ο Τάσος Παπάς, δημοσιογράφος από την εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλησπέρα. Τελευταία η κυρία της παρέας, δημοσιογράφος της εφημερίδας Τα Νέα και του CNN Greece, Βούλα και Χαγιά. Καλησπέρα, Βούλα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, μαζί μας, εκτός από τον κύριο Βούτση, εκτός από τους τέσσερις συναδέλφους τους οποίους μόλις είδατε, βρίσκονται και μια ομάδα εκλεκτών καλεσμένων από δύο διαφορετικά πανεπιστήμια, φοιτητές από τη νομική και το Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ για την τιμή να είστε εδώ μαζί μου απόψε, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την κουβέντα αυτή και βεβαίως κρατώντας τις δικές τους σημειώσεις, θα απευθύνουν τα δικά τους ερωτήματα στο τέλος της απόψινής βραδιάς προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κύριο Βούτση. Κύριε Βούτση, θα ξεκινήσω από το θέμα το οποίο έκλεισε μια εβδομάδα σχεδόν πριν, λιγότερο ούτε καν εβδομάδα, από το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τελικώς έκλεισε αισίως το θέμα αυτό. Μέσα από τους χειρισμούς που υπήρξαν και την αισιοδοξία για το τι έρχεται από εδώ και πέρα, μπορούμε να μιλήσουμε για κερδισμένους και χαμένους κάτω από τις διαδικασίες, κάτω από τον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε τελικώς στη σύσταση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Κερδισμένοι σίγουρα είναι οι Έλληνες πολίτες και όσοι από τους πολιτικούς και τις πολιτικές δυνάμεις, και νομίζω ότι είναι οι περισσότεροι σαφώς, έχουν αισθανθεί την ανάγκη να τακτοποιηθεί επιτέλους από κάθε άποψη το τηλεοπτικό τοπίο και ιδιαίτερα στην ψηφιακή εποχή. Δηλαδή να μπούμε επιτέλους, ας πούμε, στην ψηφιακή εποχή, αν κλείσαμε την αναλογική με ένα καθεστώς ή μη παράνομο ή παράνομο ως προς το βασικό ζήτημα των αδειών, πιστεύω πως είναι κερδισμένοι όλοι όσοι θέλουν να είμαστε σε καθαρά νερά, με διαφάνεια, με ρυθμίσεις, με ελέγχους, με ποιότητα και με τη δυνατότητα πραγματικά να υπάρχει πολυφωνία, πλουραλισμός και να εξυπηρετείται και το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή να παίρνει λεφτά και το δημόσιο από την χρήση των συχνοτήτων. Αν θεωρήσουμε πως αυτό είναι κάτι σημαντικό, λοιπόν, η διαδικασία η οποία έγινε προχθές το επιταχύνει, το μορφοποιεί και το νομιμοποιεί κατά μία έννοια, ας πούμε, ευρύτερη συνενετική. Και άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, εάν κάποιοι αισθανθούν χαμένοι, δεν θα το πούν. Κυρίως εννοώ συμφέροντα τα οποία, οικονομικά συμφέροντα, ότι μιλάμε προφανώς για την ιδιωτική πλευρά, τη μεγαλύτερη σε αυτό τον τομέα των μέσων, πάντοτε μιλάμε για τα τηλεοπτικά, δεν θα το πούν, πιθανώς να το δείξουν με μια δυσφορία, με κάποιες πιέσεις, με κάποιες στάσεις που θα τηρήσουν στη διαγωνιστική διαδικασία,
Δεν μας αφορά. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο, το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μια διαδικασία για την αδειοδότηση των καναλιών, 4 καναλιών, το γεγονός ότι τελικώς ο νόμος αυτός ακυρώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε αντισυνταγματικός και πήγαμε στην ρύθμιση με το ΕΣΟΥΡΟΥ μέσα από την γνωστή διαδικασία της προηγούμενης εβδομάδας, αφήνει κάποιο τραύμα στην κυβέρνηση? Καταρχήν να πούμε πως ο νόμος αυτός δεν ακυρώθηκε. Ο 43-34 ισχύει, ούτε κρίθηκε αντισυνταγματικός. Μέρος. Οι διατάξεις του συγκεκριμένες που αφορούν στις αρμοδιότητες, το άρθρο 2α, το οποίο το επεκτείναμε, δηλαδή δώσαμε και την σύμφωνη γνώμη και άρα την κύρια γνώμη στο ΕΣΟΥΡΟΥ για τα θέματα του αριθμού των αδειών και τα ζητήματα των χρημάτων που θα δώσουν, του τιμήματος. Αυτά δηλαδή τα σημεία τα οποία κατά πληροφορίες δημοσιογραφικές από την απόφαση του ΣΤΕ οδηγούν σε μια διαφορετική λογική τα πράγματα, είναι απολύτως σεβαστά και προχωρούμε με βάση αυτή την απόφαση. Βεβαίως είναι πρωτοφανές το ότι οι ίδιοι κληθήκαμε και χωρίς καμία αντίρρηση στη Βουλή να νομοθετήσουμε στη βάση πληροφοριών δημοσιογραφικών. Η απόφαση του ΣΤΕ δεν έχει γραφεί και δεν έχει ανακοινωθεί. Το λέω και για εσάς της νομικής ιδιαίτερα. Δεν έχει ανακοινωθεί κιόλας. Αλλά με έγκυρο τρόπο διοχετεύθηκε για ένα θέμα το οποίο έπρεπε να υπάρχει μια παρέμβαση άμεση, ότι είναι αυτό, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί λοιπόν η απόδοση των αδειών στους υπερθεματιστές κτλ. Κατά τη σειρά του άλλου διαγωνισμού, αλλά θα έπρεπε άμεσα να περάσουν οι διαδικασίες απολύτως στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κάναμε 2 προσπάθειες, τη δεύτερη φορά το πετύχαμε. Νομίζω πως αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση αυτή θα έχει να λέει, και βέβαια και κάθε άλλη πολιτική δύναμη θα έχει το δικό της αφήγημα, ότι επί των ημερών της, επί των ημερών μας, διότι και εγώ ήμουν μέρος της κυβέρνησης την πρώτη φορά, έτσι πριν από ένα χρόνο ήμουν υπουργός εσωτερικών, υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία, έγκυρη, ενώ αυτή που θα γίνει, έγκυρη καθόλου. Υπήρξε τίμημα, έβαλε το δημόσιο χρήματα για τις συχνότητες και είναι κανονισμένο και νομικά εξορθολογισμένο το τοπίο. Αυτό είτε έτσι αλλιώς, παρόλο στους ενδιάμεσους τραυματισμούς και παρόλο στα ενδιάμεσα πίσω μπρος, είναι κάτι σημαντικό, είναι ένα και στο χέρι, και γι' αυτό είπα και εγώ ότι θέλουμε πολύ γρήγορα να συγκροτηθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ, να κάνει διαγωνισμό πάρα πολύ γρήγορα, να είναι έγκυρος, να είναι αποτελεσματικός, να εξορθολογιστεί το τοπίο. Και να πάμε και στους περιφερειακούς σταθμούς, στα ραδιόφωνα. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη διαδικασία, ένα project ολόκληρο. Άρα λοιπόν το πλην σε σχέση με το ότι απεδείχθη, ας πούμε, ότι δεν ήταν σύνομη κατά το ΣΤΕ, κατά την πλειοψηφία του ΣΤΕ, η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί, είναι βεβαίως ένα πολιτικό μείον. Πλην όμως να σας πω κάτι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2010 έχει πάρει και μέχρι το 2010 αλλεπάλληλες αποφάσεις με βάση τις οποίες το ισχύον τότε καθεστώς, δηλαδή της παρατάσεως των αδειών, δεν ήταν σύνομο και δεν υπήρξε ευαισθητοποίηση, με συγχωρείτε, επί 5 χρόνια του πολιτικού συστήματος, σε εκείνες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, να πει ότι εντάξει, να ξεκινήσουμε διαγωνιστική διαδικασία. Τουλάχιστον τώρα την ξεκινήσαμε σε 4,5 μέρες. Επειδή η αίσθηση. Είναι κάτι και αυτό. Και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Αμυρά. Επειδή η αίσθηση η οποία έμεινε την εβδομάδα που πέρασε σε σχέση με την διαπραγμάτευση πάνω και κάτω από το τραπέζι για να υπάρξει συμφωνία για την σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, είναι ότι υπήρξαν συμβιβασμοί. Ενδεχομένως από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ναι, δεν θα μπορούσαν αυτοί οι συμβιβασμοί να έχουν υπάρξει νωρίτερα, να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, στο να γίνει ο διαγωνισμός, να δώσουν λεφτά, να χρειαστεί να τα επιστρέψει η κυβέρνηση, δηλαδή να δοθεί περισσότερος χρόνος στο παρελθόν για να φτάσουμε στο ΕΣΟΥΡΟΥ και να γίνει μέσω του ΕΣΟΥΡΟΥ η διαδικασία? Ναι, θα μπορούσαν, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα του ποιος έχει την κύρια πολιτική ευθύνη, στο οποίο εγώ δεν θα ήθελα σήμερα να αναλωθώ, διότι αυτά τα έχουμε πει δημόσια
όταν μιλάμε στη Βουλή. Εγώ μερικές φορές κατεβαίνω και μιλάω ως βουλευτής και λέω την άποψή μου στο 100%. Δεν κρυβόμαστε. Ο πρόεδρος της Βουλής ούτε τροχονόμος είναι, ούτε κανένα ουδέτερος που έχει προέλθει από κανένα μόρφωμα. Είμαι εκλεγμένος από την πλειοψηφία. Εκεί έχω πει τις απόψεις μου. Ποια πολιτική δύναμη είχε την κύρια ευθύνη για την παρακόλληση, για την καθυστέρηση. Δεν θα αναλωθώ τώρα εκεί. Άλλοι λένε άλλα. Παραδείγματος χάρη για το θέμα του αριθμού των αδειών, ότι αν υπήρχε μια μεγαλύτερη ελαστικότητα από την κυβέρνηση, αυτή που τώρα επιδεικνύεται, για να είμαι σαφής, ως προς τον αριθμό, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα να έχουμε κατάληξη. Σε κάθε περίπτωση, τώρα, διότι άρχισα να βλέπω ατύπως αυτό, σας το λέω, κανείς δεν το ξέρει. Και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συζητάμε, πιστεύω την άλλη Δευτέρα να ορκιστούν κιόλας οι άνθρωποι να προχωρήσουν. Σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και σε αυτό το ζήτημα και στο θέμα του αριθμού και παντού με έναν τρόπο σωστό, ορθολογικό να προχωρήσουμε. Και θα μπορούσαν πράγματι να είχαν γίνει πιο νωρίς και με διαφορετική αφετηρία κάποιοι συμβιβασμοί. Και να υπήρχε modus vivendi. Και για το θέμα του αριθμού των αδειών που αναφέρθηκατε, στον αριθμό 4, που είδαμε ότι να επιμένει πάρα πολύ η κυβέρνηση και ιδίως ο κύριος Παπάς σε αυτόν τον αριθμό. Νομίζω ότι τελικά ανέβασε σημαντικά το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί κανείς. Και επιπλέον νομίζω ότι έβαλε στον αέρα ένα άλλο ζήτημα, το αν η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, μπορεί να ορίζει το πόσες άδειες χωράει η αγορά. Γιατί θα μπορούσα να σας πω, και νομίζω ότι επειδή είστε έμπειρος πολιτικός και γι' αυτό τελικά επιτεύχθηκε και η συνένεση, πήρατε νομίζω την κατάσταση στα χέρια σας και για το θέμα του αριθμού των αδειών, το 4, δηλώνοντας ότι θα μπορεί να είναι αυξημένος αριθμός, αλλά και για το θέμα του ΕΣΟΥΡΟΥ, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει πριν από την νομοθέτηση του νόμου Παπά. Υπάρχει ένα παράδοξο. Το κράτος έρχεται να παρέμβει σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αδειών, πιστεύοντας ότι οι περισσότερες άδειες μπορεί να δημιουργήσουν διαπλεκόμενες σχέσεις ή διαπλεκόμενες καταστάσεις όταν τους πληρώνουν τους εργαζόμενους επιχειρηματίες. Και σας ρωτώ για το δημόσιο, για παράδειγμα. Όπως βλέπετε στο τηλεοπτικό τοπίο, ότι χωράνε, σύμφωνα με την άποψη της κυβέρνησης, 4 μόνο άδειες. Έχετε εξετάσει στο δημόσιο πόσο δημόσιο χωράει το ελληνικό κράτος να πληρώνει? Γιατί όπως λέτε ότι υπάρχουν διαπλεκόμενες σχέσεις με το τηλεοπτικό πεδίο και ορίζεται μόνο τον αριθμό 4, ένα βασικό ερώτημα είναι, αλήθεια, αυτό το δημόσιο που έχουμε μπορούμε να το πληρώνουμε? Χρειάζεται τόσο δημόσιο, χρειάζεται λιγότερο δημόσιο ή περισσότερο δημόσιο? Γιατί εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν ιερές αγελάδες. Το ερώτημά μου είναι αυτό. Είναι πολύ, είμαι πολύ ευτυχής που θα απαντήσω στο διπλό σας ερώτημα. Πάει αλλού την κουβέντα, αλλά πάμε. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Να γνωρίζουμε ότι σε σχέση με το δημόσιο και όσους υπηρετούν εκεί, είμαστε εδώ και μία διετία, τριετία, σαφώς κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως αριθμός και ως δαπάνη. Και ότι χρειάζονται ίσα-ίσα και νεότεροι άνθρωποι να μπουν, διότι κύριε Αμυρά, με το 1:5 που έχουμε, δυστυχώς είναι παλαιότεροι, ακόμα μέχρι και τη δικιά μου ηλικία, με αυτό που έχει δοθεί μέχρι 67. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι 60, 62, 65 και δεν έχουν μπει καθόλου νέα παιδιά με νέα προσόντα, καινοτομική διάθεση και σχέση με τις νέες τεχνολογίες κτλ. Δηλαδή, υπάρχει και ένα θέμα στρεβλής κατάστασης μετά το 1:5, τα μνημόνια και τα ρέστα. Άρα από πλευράς αριθμού και ποιότητας και τα λοιπά, το ελληνικό δημόσιο είναι, σας λέω, κάτω από το όριο, κάτω από το μέσο όρο. Και οι 4 άδειες μπορούν, κάτω από το μέσο όρο. Έρχομαι τώρα και στις 4 άδειες. Διότι αυτή η συζήτηση έχει πολύ ενδιαφέρον. Διότι μπορεί να πάμε λοιπόν στις 5 ή στις 6 άδειες, δεν το γνωρίζω, ή μπορεί το ΕΣΟΡΟΥ να πείσει ότι χρειάζονται μόνο 3 ή 4, επίσης δεν το γνωρίζω. Πλην όμως, να μιλήσουμε ανοιχτά μεταξύ μας. Όταν η διαφημιστική πίτα ήταν 400 εκατομμύρια ευρώ, το 2008, εγώ έχω καταθέσει και το γνωρίζετε στη Βουλή τα πρακτικά του συνεδρίου του ΣΕΒ, όπου συνάδελφοί σας έγκριτοι έλεγαν, και έτσι ήταν, ότι μπορούσαν να ζήσουν 2 με 3 κανάλια ιδιωτικά στην Ελλάδα πέραν, ας πούμε, των δημοσίων. Το λέγανε και επιχειρηματίες που έχουν κανάλια. Το γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν,
Τώρα η διαφημιστική πίτα είναι 180, 170, 180 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι εύκολο, παρά εάν συμβούν δύο πράγματα, να υπάρξουν πολλές άδειες. Και εγώ λέω να υπάρξουν πολλές άδειες, τόσες δηλαδή, να είναι τόσες, ώστε και οι εργαζόμενοι και τα λοιπά να είναι παρόντες, να μην έχουμε προβλήματα. Πλην όμως, να είμαστε ειλικρινείς. Ή θα χρειαστεί κάποια από αυτά τα κανάλια να προστρέξουν στη διαπλοκή με το χειρότερο δυνατό τρόπο για να βρίσκουν αυτά τα 40-50 εκατομμύρια που χρειάζονται αυτά τα συγκεκριμένα κανάλια της ευρυεκπομπής, του HD, τα πανελλαδικά με ανταποκριτές όλο τον κόσμο και τα λοιπά να ζήσουν, ή μακάρι να γίνει αυτό, οι επιχειρηματίες από άλλες πηγές και από άλλα κέρδη, άλλος από τη Ρωσία, άλλος από τα, από τα τάνκερ, άλλος από τις ασφαλίσεις, άλλος, για το κέφι τους θα βάζουν για να ζήσουν τα κανάλια. Ένα από τα δύο υπάρχει. Τρίτο, με την έννοια πως η αγορά μπορεί 6, 8, 10 κανάλια άνετα, γιατί ελάτε να ζήσουμε. Δεν υπάρχει. Και το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα ήμουν στην κηδεία ενός αξιότατου συναδέλφου σας, που όλοι τον, του Γιώργου του Γεωργιάδη. Και το λέω, δημοσίευσε ότι αυτός ο άνθρωπος τα 7 τελευταία χρόνια ήταν στην ανεργία, ήταν σαν τον κύριο Χαρίτο από τα πιο γνωστά ονόματα και πολεμικών ανταποκριτών κτλ. Όταν η τηλεόραση χρηματοδοτούσε ρεπορτάζ, αποστολές κτλ. Πείτε μου τα τελευταία χρόνια αν υπάρχει πολιτισμός, αν υπάρχει ρεπορτάζ, αν υπάρχει ανταποκριτής που να βγαίνει έξω και να φέρνει θέματα. Πείτε μου. Παρά μόνο υπάρχουν νεαροί ή νεαρές δημοσιογράφοι που ευτυχώς που έχουν το μεροκάματο και υπάρχουν εκεί, που βγαίνουν να ρωτήσουν, ας πούμε, αν τα πάνε καλά με τον Τζίπρα ή με τον Σαμαρά ή οποιοδήποτε. Σας εκτίμηση, κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι ο αριθμός των αδειών που αντέχει? Δεν θέλω, τα έχω πει μέσα στην... Έχετε μιλήσει για τρεις. Κύριε Χαρίτο, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει μέσα στη Βουλή επανειλημμένα. Τώρα έχει προχωρήσει ο πολιτικός χρόνος. Το 3 είναι ένας αριθμός ρεαλιστικός, θεωρείτε? Κατ' εμέ, αλλά δεν θα πάμε εκεί. Είναι φανερό, είναι σαφές ότι θα πάμε σε μεγαλύτερο αριθμό αδειών από αυτόν που μέχρι τώρα, δηλαδή για τις 4 άδειες, συζητάγαμε. Σε καμία περίπτωση όμως, όλοι μας δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το πράγμα να ξεχυλώσει. Διότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί μέσα στη Βουλή που για δικούς τους λόγους, για την επιβίωση των κομμάτων τους, δεν ξέρω αν φωτογραφίζω κανέναν, όποιος θέλει, ό,τι θέλει καταλαβαίνει, βγαίνουν και λένε 8, 10, 12, 16, αφού το ψηφιακό σήμα χωράει, ρίξτε, δώστε σε όλους. Όλοι οι υπάρχοντες να ζήσουν όλοι, και είναι γαλέρα μέσα σε πολλά κανάλια. Σε αυτό θα μπει stop. Και αν χρειαστεί ξανά πολιτική αντιπαράθεση, θα γίνει σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά επειδή κάνουμε καθαρούς λογαριασμούς, μιλήσατε για συμβιβασμούς, τους κάναμε τους συμβιβασμούς, έχουν γίνει ήδη οι συμβιβασμοί. Το ΕΣΟΥΡΟΥ θα πρεκοδοτηθεί και με την πολιτική άποψη ότι θα πρέπει με ένα ανοιχτό πνεύμα πάνω στο θέμα του αριθμού των αδειών να δει το ζήτημα. Τώρα, έτσι. Έχετε μιλήσει για ουσιαστικό διαγωνισμό από το νέο ΕΣΟΥΡΟΥ, καταβολή τιμήματος, έλεγχο των σταθμών εθνικής εμβέλειας. Και αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχετε μιλήσει και για ένα ιδανικό μοντέλο εθνικού ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου που είναι το γαλλικό. Ναι. Θα πρέπει να πρεκοδοτήσουμε και από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής και πολιτικά, δηλαδή η προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, όλη τη συζήτηση με την τεκμηρίωσή της, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να πετύχει στην αποστολή του. Είναι εξαιρετικά εύκολο να μην πετύχει στην αποστολή του. Δηλαδή, αν το πολιτικό σύστημα δεν κάνει κάτι, που ξέρουμε πως χρειάζεται υλικοτεχνική υποδομή και έμπειρους ανθρώπους και εμπειρογνώμονες για να μπορεί να έχει το ρυθμιστικό, ας πούμε, και ελεγκτικό του ρόλο σε όλα τα επίπεδα, από τα πάγια κεφάλαια κάθε χρόνο μέχρι καθημερινά τις εκπομπές, για να έχει... Είναι φανερό ότι θα βουλιάξουν οι άνθρωποι. Όπως επίσης να έχει κάποιες κανονιστικές αρμοδιότητες που θα τις συζητήσουμε, δηλαδή χρειάζεται ίσως και νέα νομοθεσία για να μπορεί να... από την εμπειρία του να επιβάλλει κάποιες, να προτείνει κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, και σίγουρα χρειάζεται μία αυτονομία, μία ανεξαρτησία, πολύ μεγάλη, την οποία και θα κατακτήσει κιόλας, είναι προς κατάκτηση συνήθως αυτά, δεν σου δίδονται, στην Ελλάδα ζούμε, αλλά θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα να κάνει δίπλα, να κάνει λίγο πιο πέρα, για να μπορέσουν οι ανεξάρτητες αρχές και ιδιαίτερα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, γι' αυτό μίλησα για το γαλλικό ΕΣΟΥΡΟΥ το αντίστοιχο, να έχει έναν
πολύ ισχυρό ρόλο που κανείς να μην τολμάει ούτε τηλέφωνο να σηκώσει, ούτε να κάνει μια παρέμβαση. Επί τη ευκαιρία όμως, και επιτρέψτε μου, επειδή είπαμε για το γαλλικό ΕΣΟΥΡ, αυτό λοιπόν το πανίσχυρο που η γαλλική πολιτική τάξη δεν μπορεί, ας πούμε, να το τιθασεύσει, να το χειραγωγήσει, έχει ένα κοντράτο, μια σύμβαση 40 σελίδων, πρέπει να γνωρίζετε, που όποιος πάει να εκπέμψει, δηλαδή αυτοί που παίρνουν τελικά την άδεια, λεπτομερέστατα μέσα από το κράτος, κατά το Σύνταγμα και κατά το συγκεκριμένο άρθρο, προσδιορισμένα πράγματα με την έννοια των προνοιών, με την έννοια των προϋποθέσεων, με την έννοια των δεσμεύσεων, τα έχει μέσα και τα υπογράφει άλλο. Δεν είναι αγορά γενικά και αόριστα. Εκεί, με συγχωρείτε, έγινε και το μεγάλο έγκλημα επί Κωνσταντίνου Καραμαλή με το βασικό μέτοχο. Δεν το ξέρουν ίσως και εδώ τα παιδιά, οι φοιτητές μας, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να το γνωρίζουν. Έγινε έγκλημα τότε. Διότι ήταν η νομολογία η Ολλανδική, με βάση την οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πολιτιστικά προϊόντα είχαν την ιδιαίτερη μεταχείριση, διότι είναι πολιτισμός η τηλεόραση. Δεν είναι φέτα, δεν είναι αυτοκίνητο. Και πέρασε στη φέτα και στο αυτοκίνητο. Είναι καθ' αυτό εμπορικό προϊόν, διελήθησαν όλα τα άλλα, ήρθησαν οι προϋποθέσεις και προχωρήσαμε από εκεί και πέρα, ας πούμε, στο τοπίο προχωρήσαμε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι και πανευρωπαϊκό ζήτημα. Η Βούλα και Χαλιά βλέπω ότι θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, Βούλα. Για να παραμείνω στο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι πλέον πραγματικότητα. Και αναρωτιέμαι εσείς προσωπικά ποιο θεωρείτε ως ένα λογικό χρονικό διάστημα ώστε το ΕΣΟΥΡΟΥ να είναι έτοιμο για να διενεργήσει τον διαγωνισμό που περιμένουν πολλοί ανάμεσά τους και υποψήφοι καναλάρχες, αλλά από ό,τι βλέπω και εγώ προσωπικά από την φρασιολογία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, το επιθυμεί και η κυβέρνηση να γίνει σύντομα. Και μία ακόμη ερώτηση για να μην επανέρχομαι. Έχετε εσείς προσωπικά δεσμευτεί στα υπόλοιπα κόμματα ότι εφόσον καθυστερήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση ώστε να δοθούν οι προσωρινές άδειες? Λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση, η προσπάθεια πρέπει να είναι σε λίγους μήνες, δηλαδή σε 3-4 μήνες, να γίνει αυτή η διαδικασία. Ο νέος διαγωνισμός δηλαδή. Ο νέος διαγωνισμός. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια να ολοκληρωθεί. Βεβαίως, να βοηθηθούν. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία και από την κυβέρνηση, από το δημόσιο, από τη δημόσια συζήτηση. Είναι εύκολο να γίνει αυτό. Το ποτάμι, παραδείγματος χάρη, στην πρώτη που έκανε τη σχετική, λέει ότι εφόσον το ΕΣΟΥΡΟΥ αποφασίσει για το ποιος θα είναι ο αριθμός των αδειών, το τίμημα και οι προϋποθέσεις, άνετα μπορεί να αποδώσει αυτή την ευθύνη τη διαγωνιστική να την κάνει και η Γενική Γραμματεία Τύπου ή η ΕΤ, η άλλη αρχή ή κάποιος άλλος. Δηλαδή δεν θα αναλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά να βρούνε πώς γίνεται, αν θα γίνει με το κουμπί, με δημοπρασία, με ανοιχτό. Άρα μιλάτε βασικά μέσα από δική σας εμπειρία, βέβαια, περίπου 4 μήνες. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Όχι, να απαντήσω όμως την κυρία Διαγωνιά και στο δεύτερο θέμα. Ναι, θα ήθελα. Ναι, γιατί στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει για πλειοδοτικό διαγωνισμό, μιλάει για αδειοδοτική διαδικασία. Εντάξει, τώρα με πηγαίνετε αλλού. Εγώ σας είπα αυτό. Όχι, που επειδή μιλάγαμε για διαγωνισμό. Σας είπα για την πρόταση του ποταμιού σε σχέση με το ότι μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία. Για τα άλλα αλλού. Δεν μπορώ τώρα να πιάσω ενός κόμματος την πρόταση και να την. Ούτε το θέλω. Η Νέα Δημοκρατία θα πει κάτι άλλο πηγαίνοντας. Θα είναι πιο ρεαλιστική. Μα ούτως ή άλλως το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει πλέον το λόγο. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει θέμα. Πάω τώρα στο ζήτημα που θέσατε για το αν θα υπάρξει νόμος γέφυρα. Ακριβώς. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο εάν βραδύνει ο διαγωνισμός. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Διότι από 1η-1η του 16 δεν έχουν δοθεί οι άδειες που εδίδονται στο παρελθόν, δηλαδή αυτές οι παρατάσεις, οι φοβερές. Αναεξάμηνο δεν έχει δοθεί. Δηλαδή ούτε τυπικά δεν είναι ρυθμισμένο το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Άρα εάν πάμε για οκτάμηνο ή για χρόνο, είναι φανερό ότι θα πρέπει, για να μπορούν να λειτουργούν, να μπορούν να υπογράφουν, παραδείγματος χάρη, τα πακέτα τα διαφημιστικά τα οποία κλείνουν τώρα. Το λέω δυστυχώς δυνατά επειδή με ρωτήσατε. Όλες οι πράξεις που γίνονται δεν έχουν,
δεν έχουν νομική βάση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για κάποιον που θα ήθελε να προσφύγει. Έτσι, διότι υποτίθεται πως γίνεται μεταξύ κυρίων. Ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα η απόφαση, οπότε νομικός μπορεί να έχουν. Πόσο μάλλον, ναι. Ισχύει. Αλλά σας λέω ότι δεν υπάρχει και προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή, η παρούσα κυβέρνηση για πρώτη φορά δεν έκανε ανανέωση του αδειοδοτικού καθεστώτος. Είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει τέτοια ανανέωση από 1η-1η-16. Άρα, ή θα πάμε γρήγορα σε μια διαδικασία με κοινή συμφωνία για να μπούμε στο καθαυτό, ας πούμε, καθαρό τοπίο μετά το διαγωνισμό, ή εάν υπάρχουν για διαφορετικούς λόγους, μπορεί και για τεχνικούς λόγους, δεν ξέρω, σοβαρές καθυστερήσεις και πάμε σε χρόνους μεγάλους, θα πρέπει σίγουρα να γίνει μια ενδιάμεση συμφωνημένη ή δυνατόν, αυτό υπονοούσε η κυρία Κεχαγιά, νομοθετική παρέμβαση, διότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Ποιοι θα είναι μέσα εκεί, και ποιοι θα υποβάλουν φάκελο. Επ' αυτού μία διευκρίνηση και δεν θα ταλαιπωρήσω άλλο τους συναδέλφους μου. Εφόσον υπάρξει νομοθετική ρύθμιση γέφυρα, θα αναλάβει να την διεκπεραιώσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να δώσει τις προσωρινές άδειες, ή η κυβέρνηση νομοθετεί, βγάζει το μοντέλο, ποια κριτήρια πρέπει να υπάρχουν και έτσι δίνονται τυπικά οι άδειες. Κυρία Κεχαγιά, αυτό δεν το γνωρίζω. Ούτε μπορώ να το πω από τώρα, διότι μόνο η Βουλή νομοθετεί και η νομοθετική πρωτοβουλία είναι στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην κυβέρνηση. Το ΕΣΟΡΟΥ δεν νομοθετεί. Το ΕΣΟΡΟΥ κινείται μέσα στο πλαίσιο, όπως και οι 5 και οι 4 άλλες ανεξάρτητες αρχές, διότι έχουμε 5 ανεξάρτητες συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, τις οποίες είμαι ευτυχής, είναι ένα από τα καλά αυτής της Βουλής, ότι μπορέσαμε μέσα σε 10 μήνες να τις προσδιορίσουμε με 4 πέμπτα, με μεγάλες πλειοψηφίες και έχουν αρχίσει και λειτουργούν. Λέω λοιπόν ότι οι ανεξάρτητες αρχές λειτουργούν στο πλαίσιο που προσδιορίζει η νομοθεσία που οι άλλες εξουσίες έχουν νομοθετήσει μετά από κυβερνητική αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Δεν νομοθετεί το ΕΣΟΡΟΥ. Βεβαίως μπορεί τότε να προκύψουν ζητήματα και θα χρειάζεται η άριστη συνεργασία για να μην αρχίσουν πάλι μια πλειοδοσία, κάποιος να λέει μα εγώ θέλω να μπω σε αυτό το τομέα επιχειρηματικά, πάρε ένα φάκελο γεμάτο εφημερίδες, έναντι ενός άλλου, ας πούμε, ο οποίος είναι ήδη προς τα έξω, ή να γίνεται το αντίστροφο, να γίνει ένα καρτελάκι, έτσι, το οποίο να πιέζει αφόρητα ότι εντάξει, τέσσερις είμαστε, καλά πηγαίνει η δουλειά, το πολιτικό σύστημα τα έχει και λίγο χαμένα, μέχρι να ξαναδώσει άδειες, ας μείνουμε οι τέσσερις, ας κλείσουμε τα συμβόλαια για όλο το 17. Και ύστερα να δούμε, να μπουν και άλλοι, να δούμε από πού θα παίρνουν ψωμί. Λοιπόν, τις είπα και τις δύο πλευρές για να συνομιλήσουμε. Για να κλείσουμε τον κύκλο αυτό που αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να ρωτήσει ο Βασίλης Κουρής και αμέσως μετά και ο Τάσος Παπάς. Νομίζω τα περισσότερα θέματα εξαντλήθηκαν, κύριε Πρόεδρε. Να κάνω μια ερώτηση που θα είναι ίσως γέφυρα και για την παραπέρα συζήτηση. Αναλάβατε μια πρωτοβουλία για να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων στο θέμα το ραδιοτηλεοπτικό. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει ανάγκη μιας τέτοιας παρόμοιας πρωτοβουλίας για το θέμα του χρέους, για παράδειγμα, ή άλλων θεμάτων παρόμοια που μπορεί να αναλυφθεί από εσάς ή κάποιος άλλος, ώστε τώρα έρχεται και ο Ομπάμα, είναι μια συζήτηση η οποία είναι νέος πρόεδρος της ΗΠΑ, λίγη το θέμα. Αλλά ενδεχομένως να χρειαστούμε γέφυρα για τον επόμενο πρόεδρο, έτσι, ναι, θα το δούμε αυτό. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, υπάρχει ανάγκη τέτοιας πρωτοβουλίας, μπορεί να υπάρχει εθνική συνεννόηση, μπορεί να υπάρχει εθνική συνένεση σε αυτά τα θέματα? Είδαμε ότι στο ραδιοτηλεοπτικό προχώρησε κάπως το πράγμα. Ο ίδιος ο κοινοβουλευτισμός, η κοινοβουλευτική δημοκρατία εμπεριέχει σαν βασικό οργανικό συστατικό της την αναζήτηση και την διεκπεραίωση πλαισίων για να διαμορφώνονται συνθέσεις, συνενέσεις μέσα σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό και αντιπαραθετικό. Διότι αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή ότι καθένας καταγράφει την ιδιαιτερότητα, τη διακριτότητά του, το διαφορετικό του λόγο, η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει αντιπολίτευση, δεν μπορεί να είναι φόα αντιπολίτευση, δηλαδή επί της ουσίας να συμπολιτεύεται, αλλά να είναι αντιπολίτευση, όλα αυτά είναι σωστά. Δηλαδή έτσι πρέπει να γίνονται, αλλά ταυτόχρονα αυτό το πλαίσιο και οι συζητήσεις που γίνονται και στα νομοσχέδια και ανάμεσα σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων κτλ. Διαμορφώνει μια κατάσταση. Εγώ θα σας πω παραδείγματος χάρη για το μείζον ζήτημα της διαπλοκής με την επιτροπή που έγινε για τα δάνεια των κομμάτων, δάνεια ΜΜΕ, λειτουργία του τύπου κτλ. Διαφθορά και τα ρέστα. Δόθηκε η δυνατότητα με έναν τρόπο αντιπαραθετικό, αλλά ταυτόχρονα
συνθετικό ως προς την έγνοια, το νιάξιμο να υπάρξει αποτέλεσμα και ένα άλλο τοπίο για μερικούς μήνες μέσα από τις ακροάσεις να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο όπου πλέον και οι τράπεζες και τα κόμματα και τα μίντια πιστεύω με ένα πολύ πιο προσεκτικό και νόμιμο τρόπο θα πορευτούν. Αυτό είναι η κατάληξη μιας διαδικασίας. Δεν γίνεται με τα ρατατζούμ, ξεκινάμε να κάνουμε συνένεση. Το θέμα είναι όμως να εργαζόμαστε όλοι σε πολλά ζητήματα. Σε πολλά ζητήματα μπορούν να προκύψουν τελικά συνθέσεις ή μπορεί να προκύψουν προτεραιότητες που από κοινού μπορούν να εξυπηρετηθούν. Για το θέμα του χρέους, διότι δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Πριν από 3 χρόνια μέσα στη Βουλή γινόντουσαν μάχες διότι από πλευράς τότε του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου υπήρχε η ιδιότυπη προσέγγιση, ενώ δεν ήταν απόλυτη αντιπολίτευση, ότι είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος και όποιος μιλήσει για μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αυτός ανοίγει το λάκκο προς τους εταίρους δανειστές να μας συμπεριφερθούν με έναν τρόπο διαφορετικό. Εμείς λέγαμε προφανώς τα αντίθετα και άλλες δυνάμεις λέγανε τα αντίθετα. Σήμερα, εκ των πραγμάτων, έχουμε πάει, αν δείτε, σε ένα πολύ μικρότερο εύρος προσεγγίσεων, όπου όλοι λένε ότι χρειάζεται σαφώς μία απομείωση με διάφορους τρόπους, ότι αυτή η απομείωση δεν μπορεί παρά να επιδρά και επί του μεσοπροθέσμου προγράμματος και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, ας πούμε το 3,5% που είχε μπει στην περσινή συμφωνία για το 18 και ύστερα στα πλεονάσματα, διότι ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας, ο αρχιτραπεζίτης, λέει δημόσια και βοηθάει ως προς αυτό να γίνει 2, να γίνει 2,5, να γίνει 1,5%. Δηλαδή υπάρχει μια προσέγγιση ρωτώ όμως πάνω σε αυτό, δεν μπορεί να υπάρχει μια πρωτοβουλία από μέρος της κυβέρνησης, για παράδειγμα, εσείς να την προτείνετε? Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω η κυβέρνηση τι πρωτοβουλίες παίρνει η κυβέρνηση. Κατά καιρούς έχει πάρει πρωτοβουλίες και με συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει, αν θυμάστε και θυμάστε, και με την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που φτιάχνε και το τελικό ντοκουμέντο. Να σας πω ένα άλλο κορυφαίο ζήτημα, το προσφυγικό μεταναστευτικό. Και θέλω να είμαι ευθύς. Ναι. Μην έχετε αμφιβολία ότι σε αυτό το ζήτημα. Αλλάζουμε ατζέντα τώρα και μην το ανοίξουμε. Όχι, θέλω να πω ότι σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, κύριε Παπά, σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα όπως είναι αυτό, υπάρχει μία, σε ένα βαθμό ανομολόγητη, ευρύτερη συνένεση και ανοχή στο πώς η χώρα μας πορεύεται και πολιτεύεται. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, Τάσο, δεν ξέρω αν θες να μείνεις στο Εσουρού ή να φύγουμε να πάμε στη διαπραγμάτευση πλέον. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ παράδοξο, για να μην πω απαράδεκτο, το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα και το κοινοβούλιο συζητούν και αποφασίζουν στη βάση μιας διαρροής και όχι μιας απόφασης. Οι απόφασεις των δικαστηρίων έχουν κύρος από τη στιγμή που αναγγέλλονται δημοσίως. Διαφορετικά δεν υπάρχουν. Και εγώ μπορώ να ισχυριστώ τώρα ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση του ΣΤΕ που βγάζει αντισταγματικό το 2α. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο αυτό. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία ποιος θα αποφασίσει? Το ΕΣΟΡΟΥ σε συνεννόηση με τα κόμματα και με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, ο αριθμός των αδειών. Εδώ υπάρχουν ένα κάρο απόψεις. Η κυβέρνηση λέει 4. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα με το 4, λέει παραπάνω, αλλά όχι 5, να μην είναι ανεμική αύξηση, να είναι πολλές περισσότερες. Εσείς είπατε 3, δεν ξέρω αν το είπατε χαριτολογώντας, αλλά είπατε 3. Χαριτολογώντας όχι για τη συζήτηση. Ποιος θα αποφασίσει γι' αυτό? Μέσα στη Βουλή, θα αποφασίσει ήταν το ΕΣΟΡΟΥ ή θα για αποφασίσει... χάρη τη συζήτηση. Ναι, θα αποφασίσει το ΕΣΟΡΟΥ ή θα αποφασίσει η αγορά. Υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Να αποφασίσει η αγορά πόσες άδειες μπορεί να σηκώσει. Δεύτερον, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία δεν ξέρουμε αν είναι αντισταγματική, γιατί γι' αυτό δεν έχουμε απόφαση. Κατέθεσαν τα λεφτά τους και τώρα είναι υπερθεματιστές με άδεια και χωρίς κανάλι. Και δεν έχει γίνει καθόλου συζήτηση, παρότι κουβεντιάσαμε εξαντλητικά για το θέμα αυτό, για το μαγικό αριθμό 4/5. Είναι δυνατόν σε ένα σύνταγμα να προβλέπεται με τέτοια αυστηρότητα αυτό το όριο
και ταυτοχρόνως να μην προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες για να ξεμπλοκάρει κάποια διαδικασία το 4-5. Ας πούμε ότι ένα όπως κόμμα. Για παράδειγμα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας πούμε ότι ένα κόμμα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και για διάφορους λόγους θέλει να μπλοκάρει τη διαδικασία. Πώς θα απεγκλωβιστεί το κοινοβουλευτικό και πολιτικό σύστημα από αυτό το 4-5. Βάζω την κουβέντα των ανεξάρτητων αρχών. Με πλάγιο τρόπο, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Στην πρώτη σας ερώτηση. Το ΕΣΟΡΟΥ θα αποφασίσει, αφού διαβουλευτεί με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο και πάρει και τις γνώμες των κομμάτων, των καναλαρχών, των εργαζομένων. Έτσι. Και ευτυχώς, γι' αυτό σας μίλησα για πολιτική πρικοδότηση, οι απόψεις αυτές είναι προσφάτως κατατεθειμένες. Δηλαδή, σε αυτούς τους ανθρώπους θα δώσουμε μέσα στη βδομάδα, με την αρχή τους. Ότι κοιτάξτε, αυτές οι αποφάσεις είναι. Αυτές οι απόψεις υπάρχουν. Είναι κατατεθειμένες. Δεν είναι ανάγκη ούτε να το ψάξουν, ούτε να κάνουν συνέδρια, ημερίδες. Θα καθίσουν, θα πορευτούν, θα διαβουλευτούν με βάση αυτά. Θα γνωμοδοτήσουν, θα συζητήσουν με την κυβέρνηση και θα έχουν την τελική απόφαση. Εντάξει. Αυτό είναι το σαφές. Έρχομαι στα 4-5. Προφανώς θα πρέπει στη συνταγματική αναθεώρηση αυτό το άρθρο να εμπλουτιστεί με μια δικλίδα που να δίνει τη δυνατότητα και σε μικρότερες πλειοψηφίες να προχωρούν στις ανεξάρτητες αρχές. Υπάρχει δε και το εξής, σας το λέω διότι υπήρξαν και τέτοιες προτάσεις, κυκλοφόρησαν το προηγούμενο δεκάμηνο δημοσίως, τις οποίες απορρίψαμε βεβαίως και ευτυχώς. Το ποια είναι, κοιτάξτε τώρα το άτομο. Το Σύνταγμα λέει περί 4-5, αλλά δεν είναι επί του σώματος των βουλευτών, παραδείγματος χάρη, που τους βγάζει η λαϊκή κυριαρχία. Είναι επί μιας διάσκεψης, επί ενός σώματος, το οποίο καθορίζεται από τον κανονισμό της Βουλής, δηλαδή από τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλαδή, μπορεί με απλή πλειοψηφία ο πρόεδρος της Βουλής. Συγκυριακή πλειοψηφία κάθε φορά. Να πει πως η διάσκεψη των Προέδρων να αποτελείται από τους εξής 24 ή 34 και όχι από τους άλλους 24 οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι μέσα ότι είναι οι πρόεδροι των διαρκών επιτροπών κτλ. Και έτσι, χωρίς να καταλάβει και πολλά ο κόσμος, δια της τεθλασμένης, τα 4-5 του συντάγματος να έχουν γίνει 51%. Έτσι. Το αλλάξετε, ούτε δηλαδή, το αποτελεί, κύριε Πρόεδρε. Ούτε κατά διάρκεια. Αυτό είναι στη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να. Σύνθεση των Προέδρων, ρωτώ. Δεν το αλλάξαμε και δεν επρόκειτο να το αλλάξω. Δεν το συζητάμε. Διότι αυτά αφήνουν τραύματα τα οποία τα βρίσκεις μπροστά σου για πολλά χρόνια και σε πολλές τέτοιες θεσμικά. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν χρειάζεται στη συνταγματική αναθεώρηση να πάμε σε μία αλλαγή, είναι σαφές. Δηλαδή να μπορούν και αφού γίνει μία-δύο προσπάθειες και όχι έξι που κάναμε εμείς σε προκειμένου και δεν επιτυχάνονται τα 4-5, τουλάχιστον, προσέξτε τι θα σας πω, το ελάχιστο, να αφαιρούνται τα παρόν ή όσοι δεν θέλουν να ψηφίσουν. Οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ, από την εντελώς δικιά τους άποψη, και ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, από την ιδιαίτερη, δεν ψηφίζουν για τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν είχαν καν το δικαίωμα και αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να θέλαν να βοηθήσουν για να υπάρξει μια λύση. Για λόγους αρχής δεν ψηφίσαν επειδή δεν θέλουν τις ανεξάρτητες αρχές. Σε οκτακομματική βουλή. Δηλαδή αυτό το σύνταγμα και αυτή η διάταξη, να ξέρετε, φτιάχτηκε όταν η Βουλή είχε 2,5-3,5-4 κόμματα. Το 2,5-3,5 έχει. Εμάς μπαινοβγαίναμε στη Βουλή. Κατά καιρούς, δηλαδή αριστερά. Άλλες εποχές. Λοιπόν. Η πραγματικότητα και να δούμε το τι συμβαίνει σήμερα. Θα πρέπει μετεπιτάσσεως, είχατε δηλώσει στο παρελθόν, να εργαστούμε για να δρομολογηθεί η λύση του χρέους. Αναφερθήκατε στο θέμα και πριν. Λοιπόν, υπάρχει μια γενικότερη έτσι, συμφωνία σε ό,τι αφορά
τα του οίκου μας, την ελληνική πραγματικότητα και την προσέγγιση του χρέους. Ωστόσο, η προσέγγιση του χρέους σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους εταίρους, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του τελευταίου Eurogroup στις Βρυξέλλες, σε ό,τι αφορά την τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Ράις, του εκπροσώπου τύπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θεωρείτε ότι είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση αυτή τη στιγμή? Είναι πίσω από τις ανάγκες. Περί αυτού πρόκειται. Να είμαστε σαφείς. Ελπίζουμε να γίνουν πολύ περισσότερα και καλύτερα βήματα από αυτά που δεν θα ήθελε, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Σόιμπλε. Δεν το συζητάω, που δεν θα ήθελε καθόλου αυτό το θέμα να συζητηθεί, να μπει επιτάπητος. Φαίνεται και η ενημέρωση που έχουμε και δημόσια το έχουν πει και οι υπουργοί που είναι σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Φαίνεται ότι εάν χωρίσουμε σχηματικά σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα μέτρα για την απομείωση του χρέους, λέμε εμείς, αναδιάρθρωση λένε άλλες, εξορθολογισμό λένε άλλοι, τα βραχυπρόθεσμα θα αποφασιστούν και θα υπάρξει και μία πρώτη έναρξη της συζήτησης μετά τις 5 Δεκεμβρίου για τα μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή για το 18 και ύστερα ποια πράγματα μπορούν να μπουν, ποιοι ρυθμοί στην αποχρέωση και ξέρετε, ποια όμως, το ποσοστά. Το 2017 έχουμε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη, έτσι. Ναι. Γαλλία, λοιπόν, Γερμανία, λέω, λοιπόν, Αυστρία, ότι τώρα, κανονικά, Ιταλία μεθαύριο. Ότι κανονικά θα χρειαζόταν, κύριε Παπά, τώρα να διαλευκανθεί πλήρως το τοπίο σε σχέση με το χρέος. Να ξέρει και η χώρα και οι δανειστές πού πορευόμαστε για την επόμενη 25ετία, 35ετία, αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για πλήρη, ας πούμε, αποχρέωση, με τι επιτόκια, με τι ρυθμούς και άρα τι μεσοπρόθεσμα μπορεί να κάνεις, τι πλεονάσματα μπορεί να βγάλεις. Να το θέσω διαφορετικά. Δεν είναι τόσο όρημη η κατάσταση, αλλά είναι πολύ καλύτερη από πέρσι, βεβαίως, που συζητάγαμε αυτά τα πράγματα. Να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα, επειδή δώσατε μια σειρά από παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν το αν θα συζητηθεί τώρα, το αν θα μπει στο προσκήνιο της κουβέντας τώρα ή όχι. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερικανική ηγεσία είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να δώσει περισσότερο χρόνο στο να ξεκαθαρίσει και η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πέρα από τη στάση που ξέραμε μέχρι τώρα εννοώ. Εγώ δεν το γνωρίζω. Αυτό θέλω να είμαι ευθύς. Αντίθετα, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αν στις 5 Δεκέμβρη πάρουμε το QE, δηλαδή την συμμετοχή της χώρας στην ποσοτική επέκταση ανεξαρτήτως μιας γενικής συμφωνίας για το χρέος. Δηλαδή για πρώτη φορά υπάρχει μια μικρή αποσύνδεση, αποσχέτιση από το θέμα του χρέους. Εάν πάρουμε τη συμμετοχή με τρομακτική καθυστέρηση, ήταν στα όρια της πολιτικής τιμωρίας της χώρας μας που 10 μήνες, ας πούμε, δεν ήμασταν στο QE, έτσι, αυτή τη δυνατότητα θα είναι κοντά στα 4 με 4,5 δις η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος, τα ομόλογά του να μπορεί να τα ρολάρει με πραγματική ρευστότητα, έτσι. Εάν πάρουμε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και η εκλογή του κυρίου Τραμπ στην Αμερική φέρνει στην επιφάνεια και εγγράφει στην ατζέντα πλέον των διεθνών σχέσεων και των διεθνών διεργασιών των ιδεολογικών των πολιτικών θέματα που μέχρι τώρα ήταν περιφερειακά πολύ σημαντικά, δηλαδή πρόσφυγες και μετανάστες, εμπορικές συμφωνίες, TTIP, CETA, TESA κτλ. Θέματα σχέσεων ευρωατλαντικών, ζητήματα πολιτικής για τις δύο αποσταθεροποιημένες περιοχές της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες είναι στο περίμενε για το... Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή εδώ η εκπομπή, να πω σε όλους όσους βρισκόμαστε εδώ ότι λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε και την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν απόψε. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, από που έχουμε την ανακοίνωση, όπως με πληροφορούν από το Control, συζητήθηκαν τρία θέματα. Το ένα είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό, το δεύτερο η τρομοκρατία και το τρίτο θέμα το οποίο συζητήθηκε, βοηθήστε με από το Control. Συρία, μήπως είναι. Η Συρία, σαφέστατα. Ναι. Λοιπόν. Άρα γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, θέματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν σε ένα βαθμό περιφερειακά έρχονται στον πυρήνα της συζήτησης, διότι αντανακλούν και αυτή την τάση μέσα στον κόσμο. Αυτό φάνηκε και με τον Brexit και φαίνονται και με Ουγγαρία, Αυστρία, ενδεχομένως Γαλλία, επειδή μιλήσατε για τις εκλογές. Μία δηλαδή αντισυστημική στάση από θέσεις
εθνικής αναδίπλωσης, σκληρής εθνικής αναδίπλωσης. Μια ανατελεία θα το δούμε στη συνέχεια της κουβέντας απόψε. Πάμε πάλι στο χρέος. Ναι, στο χρέος και μια παρατήρηση καταρχάς, ότι το 2014 οι πολιτικές δυνάμεις τότε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι είναι βιώσιμο το χρέος γιατί μπορούσαν να το εξυπηρετήσουν. Το γεγονός, μάλιστα υπήρχε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Ιούλιο του 2014, που έλεγε ότι το χρέος έχει αποκτήσει τροχιά βιωσιμότητας. Το γεγονός ότι υπήρξε υποτροπή της κρίσης, αναζωπήρωση της κρίσης, δεν είχαμε την ανάπτυξη του 2015 και του 2016, το ασφαλιστικό σύστημα επίσης είχε σοβαρά ζητήματα, δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι επιδεινώθηκε και πλέον όλοι συμφωνούν και κανένας πλέον δεν έχει άλλη άποψη ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο πλέον, δεν είναι επιτυχία, μάλλον είναι οπισθοδρόμηση. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή έστω και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, μιλάμε για την ελάφρυνση του χρέους, τη διευθύνση κλπ. Η ίδια η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, τον περασμένο Μάιο, με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, υπέγραψε την απόφαση στο Συμβούλιο του Eurogroup, ο κ. Τσακαλώτος εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έλεγε ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα συζητηθούν, όπως αναμένεται να συζητηθούν και να αποφασιστούν στις 5 Δεκεμβρίου. Αλλά τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα αποφασιστούν μετά τη λήξη του προγράμματος του 2018. Επομένως, νομίζω ότι δίνουμε μία μάχη την οποία με την υπογραφή μας την έχουμε χάσει πριν καν την ξεκινήσουμε. Όταν δηλαδή η ελληνική πλευρά λέει ότι το χρέος θα δεσμεύει και δεσμεύεται ότι το ελληνικό χρέος θα συζητηθεί σε ό,τι αφορά τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα μετά το πέρας του 2018, τότε ούτε και το QE. Δυστυχώς για αυτό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μακάρι να δοθεί το Δεκέμβριο, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι θα δοθεί στο πρώτο τρίμηνο ή στο πρώτο εξάμηνο του 2017, αναλόγως με την πορεία της οικονομίας. Λοιπόν, δύο ενδιαφέροντα πράγματα είπατε. Πρώτον, για το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους τότε. Ήταν μια λάθος αντίληψη, κατά τη γνώμη μου, ενταγμένη σε ένα αφήγημα στο λεγόμενο τότε success story, ότι θα μπορούσε η χώρα άνετα να ξαναβγεί στις αγορές τα λοιπά. Αν θυμάστε, μία μισή φορά βγήκε μία φορά καλά και τη δεύτερη φορά δυστυχώς το πράγμα κόπηκε και δεν δόθηκε και η πέμπτη αξιολόγηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια ήταν η σχέση της κυβέρνησης τότε με τους εταίρους δανειστές και το γιατί δεν προχώρησε η πέμπτη αξιολόγηση και πώς τελικά αυτή η πέμπτη αξιολόγηση είχε μέσα τις συμφωνίες για 3,5% και 4,5% αν είναι δυνατόν άμεσα για το 15, 16, 17 πρωτογενή πλεονάσματα. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Μα άμα τροφοδοτεί το από την ανάπτυξη, κύριε Πρόεδρε, μπορούν να έρθουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Απλώς και δεν θέλω να αντιδικήσουμε. Να μην το συζητήσουμε τώρα αλλά θυμάστε ήταν το κορυφαίο ζήτημα πάνω στο οποίο θεωρήσαμε ότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου, ας πούμε, κοινή προσέγγιση. Μα εσείς έχετε δεχτεί για το 3% έχετε δεχτεί για το 2018. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η προσπάθεια, ακριβώς λοιπόν, και έρχομαι στο δεύτερο ζήτημα που θέσατε, η προσπάθεια σε σχέση με το χρέος έχει επιταχυνθεί και λόγω της θέσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του οποίου το Μάιο η συμμετοχή του ήταν υπό αίρεση, ανάλογα με το αν θα συμφωνούσε ή όχι, που έχει την πάγια θέση περί μη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και για πολύ χαμηλότερους συντελεστές που πρέπει να υπάρχουν. Και άρα έχει επιταχυνθεί αυτή η συζήτηση και είναι ευκαιρία και τα μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον πακέτο ως προς το χρέος να μπει πάνω στο τραπέζι και να αρχίσει να εξετάζεται σοβαρά. Διότι όλες οι εξελίξεις δείχνουν πως αυτή η λάθος θεραπεία η οποία εφαρμόστηκε για τη χώρα μας, ιδιαίτερα θα έλεγα για τη χώρα μας. Και ας μην είμαστε τόσο ότι οι άλλοι βγήκανε και εμείς μείναμε. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν οι ίδιες θεραπείες οι οποίες δοθήκανε, τα ίδια ποσοστά δημοσιονομικής παραδείγματος χάρη συγκράτησης μέσα στους ίδιους χρόνους, σε 2 χρόνια 30 δις. Θα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Θα διδάσκονται μεθαύριο σε οποιαδήποτε σχολή παγκοσμίως, σαν ας πούμε μια προσπάθεια στραγγαλισμού μιας οικονομίας, εν προκειμένου της ελληνικής. Λέω λοιπόν ότι φεύγουμε γρήγορα από αυτή τη φάση. Μπορούμε να φύγουμε γρήγορα από αυτή τη φάση για έναν επιπλέον λόγο, για να είμαστε σαφείς. Διότι η χώρα μας θεωρείται και πόλος σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περιοχή που έχει αποσταθεροποιηθεί ευρύτερα και άρα πολλοί ποντάρουν στο να μείνει σταθερή η χώρα και όχι αυτό το σχέδιο που υπήρχε για μια βαλκανική, μέσα στην οποία θα ήταν και η Ελλάδα, η οποία θα ήταν χαμηλών προσδοκιών, χαμηλών δικτών, μη παραγωγικής βάσης,
ντάμπινγκ κοινωνικού, δηλαδή υπήρχε ένας γενικότερος σχεδιασμός η περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μείνει πάρα πολύ χαμηλά οικονομικά. Τώρα πια δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια για τη χώρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Εντάξει, όμως γίνονται. Τον υπενήθηκα. Πάμε στο Βασίλη Σκουρή. Κύριε Πρόεδρε, η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα από πολλούς συνδυάζεται με ένα νέο μνημόνιο. Με ένα τέταρτο μνημόνιο. Το συζητάτε, θα το αντέξει η κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει μία λύση και η χώρα σέρνεται και τα μέτρα είναι σκληρά που θα ζητηθούν, μπορεί να οδηγήσετε τη χώρα σε κάλπες. Και κάτι ακόμα που ήθελα έτσι προσωπικό, αλλά έτσι, μου έρχεται συνέχεια να σας ρωτήσω. Αύριο που θα έρθει εδώ ο κύριος Ομπάμα, η καρδιά σας θα είναι με τους διαδηλωτές ή μέσα? Πού θα είστε? Η ερώτηση είναι εξαιρετική, ωστόσο να την κρατήσουμε την απάντηση για αργότερα για το κεφάλαιο Ομπάμα. Θα το κρατήσουμε. Λοιπόν, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Να το πούμε ύστερα για τον Ομπάμα, δεν μου έρχεται τώρα. Να το πείτε τώρα. Παρακαλώ. Όχι, πείτε το, πείτε το. Το αυτόρμητο μετράει. Η εκλογή Τραμπ, την επίσκεψη Ομπάμα, της τροποποίησε την πολιτική εμβέλεια ως προς την αμεσότητα, διότι όλος ο κόσμος καταλαβαίνει πως μπορεί να είναι μια πολύ διαφορετική πολιτική στην Αμερική, αλλά ταυτόχρονα της προσέδωσε μια ισχυρή εμβληματική συμβολική σημασία. Δηλαδή η Αμερική, έστω του Ομπάμα, του Σάντερς, η Αμερική των ανθρώπων οι οποίοι ψάχνονται, καινοτομούν, είναι με τα δημοκρατικά δικαιώματα, είναι υπέρ των πολυφυλετικών διαμορφώσεων κτλ. Είναι παρούσα. Είναι παρούσα και θα είναι παρούσα. Και εμείς ως Έλληνες, που και εμείς δύο Ελλάδες είμαστε, και δεν αναφέρομαι τώρα στον εμφύλιο προσέγου, δεν θα έκανα τέτοια, αναφέρομαι στο ότι μία Ελλάδα έχει 200 δισεκατομμύρια έξω φυλαγμένα με διάφορους τρόπους και άλλη Ελλάδα ψάχνει στους σκουπιδοντενεκέδες. Μιλάω τις ακραίες της εκφάνσης προς Θεού. Υπάρχει και μία υπόλοιπη Ελλάδα, αυτό που προσπαθεί να μείνει στα πόδια. Και εμείς λοιπόν είμαστε με την Ελλάδα να έχουμε ένα κοινωνικό πρόσημο, να είμαστε μεροληπτικοί με αυτούς που πάσουν. Το ίδιο και για την Αμερική. Μάλιστα. Εγώ είμαι ευτυχής το ότι θα συναντήσουμε αύριο τον κύριο Ομπάμα, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τις ιστορικές διαδρομές, τους πολέμους που γίνονται και το ποιο ρόλο τελικά παίζουν τα συμπλέγματα εκεί πέρα των εξοπλισμών και τι ευθύνη τεράστια έχουν για τις προσφυγικές ροές, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά πώς αντέδρασαν μετά το κτύπημα στους δίδυμους πύργους, που τη μόνη χώρα η οποία δεν υπέστη οτιδήποτε είναι αυτή της οποίας 18 από τα 22 μέλη που τότε είχαν συλληφθεί ήταν υπήκοοι της και εστράφησαν εναντίον υπολείπων χωρών στην περιοχή, τα γνωρίζουμε άριστα. Και έχουμε άποψη, έχουμε θέση. Στη Βουλή τώρα γίνεται δουλειά και για το φάκελο της Κύπρου. Θέλω να πω, ξέρουμε, γνωρίζουμε. Αλλά αυτό δεν θα πει ότι την Αμερική αυτή που παραδίδει τώρα ο κύριος Ομπάμα στον Τραμπ, το λέω πολύ σχηματικά, εμείς θα την τσουβαλιάσουμε σαν, ας πούμε, ένα δαίμονα ο οποίος διαλύει τον κόσμο και τις διεθνείς σχέσεις. Δεν είναι έτσι. Θεωρούμε πως μπορεί να έχει μια θετική στάση στα φλέγοντα ζητήματα τώρα για την περιοχή μας, για τη χώρα μας, για το χρέος, η παρουσία του κυρίου Ομπάμα εδώ. Μια και το άνοιξε το κεφάλαιο. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφή. Μνημόνια και εκλογές όμως, κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι, λοιπόν, εκλογές όχι. Εκλογές όχι. Τις εκλογές τις αποφασίζει ή μία πλειοψηφία η οποία διαρριγνύεται μέσα στη Βουλή και άρα είναι αναγκαστική προσφυγή. Αυτό είναι παραδείγματος χάρη το καλοκαίρι. Είχαμε φτάσει να έχουμε 117, δηλαδή είχαμε πέσει κάτω από το 120 που είναι το ελάχιστο συνταγματικό όριο. Ναι, για να μπορείς να κάνεις ψηφοφορία. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάμε σε εκλογές και να μην ακούω ότι ήταν ένας αυγουστιάτικος ευνηδιασμός κτλ. Αυτά είναι παραμύθια. Ήταν μια πάρα πολύ κορυφαία σύγκρουση το καλοκαίρι που ο ίδιος ο λαός έβαλε τη σφραγίδα του. Αν και οι σημειώσαμε όμως είναι και την αποχή. Άρα λέω πως ή θα συνέβαινε αυτό ή όταν διαρρήξεις τη σχέση σου με την κοινωνία. Δηλαδή όταν έχεις θράψει. Εγώ είμαι και πολιτικός μηχανικός και χρησιμοποιώ αυτό το λόγο. Άρα αν δεν πας εκλογές μπορείς να πας ένα δημοψήφισμα. Δηλαδή
να μην μπορείς ύστερα να επιδιορθώσεις με την πολιτική σου μια κατάσταση. Να είναι ένα κοινωνικό σώμα το οποίο να έχει πάει απέναντί σου, είτε έτσι τ' αλλιώς. Ακόμα κι αν πας καλύτερα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, αυτά τα περί τετάρτων μνημονίων κτλ. Δεν επαληθεύονται από τις δικές μας πηγές, που είναι αυτές οι βασικές πηγές και της διαπραγμάτευσης και της σχέσης. Δεν πιστεύω ότι σε μια φάση που όλοι θέλουν το ελληνικό ζήτημα να προωθηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο θετικό, δημιουργικό και αποτελεσματικό από το παρελθόν, να υπάρξουν τέτοιου είδους τρικλοποδιές που την κοινωνία να την οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Κύριε Βουτσίν, δεν το πιστεύω, δεν το εκτιμώ. Και να ζητήσω μια ερμηνεία δική σας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπει στο ελληνικό πρόγραμμα, ακόμα και αν υπάρξει δέσμευση των Ευρωπαίων για ελάφρυνση του χρέους κάποια στιγμή στο μέλλον, με την προϋπόθεση ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις θα εφαρμόζουν υποδεικνυόμενες μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος Ράης είναι αυτός. Πώς την ερμηνεύετε αυτή τη δήλωσή σας? Να είναι καλά. Είναι τέταρτο μνημόνιο ή όχι? Όχι, όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, υποδεικνυόμενες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή, να βλέπουμε και ποιες είναι αυτές οι υποδεικνυόμενες μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, στο φορολογικό σύστημα έχουμε τρομακτική ανάγκη ως χώρα να μας υποδειχθούν οι καλύτερες τεχνικές και οι πιο δόκιμες, για να μπορέσουμε αυτά τα 7 ή μέχρι 9 δις το χρόνο να υπάρξει μια ελάφρυνση, να εισπράττονται το ΦΠΑ και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί να μην υπάρχει λοιπόν σε αυτό το ζήτημα? Αντίθετα, τρικλοποδιές θα πρέπει να σταματήσουν, κύριε Χαρίτου. Και αυτό το λέω στην εκπομπή σας, να το ξέρετε, όπως επί μήνες δεν ακούτε για το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα, τη χρησιμοποίηση του πλαστικού χρήματος, για τα αδήλωτα εισοδήματα και το πώς θα ξαναέρθουν, με ποιους όρους, έτσι, με ποιες προϋποθέσεις και ποιους συμβιβασμούς στη χώρα μας μέσα, όπως και για μία σειρά κανένα δύο άλλα ζητήματα. Γιατί τα ακούτε επί μήνες αυτά? Νομίζετε πως η κυβέρνηση έχασε όλη την τουριστική περίοδο τόσους μήνες, το καλοκαίρι ενδεχομένως 600 εκατομμύρια από το ΦΠΑ και δεν εφήρμοσε το πλαστικό χρήμα? Δεν προλάβανε οι υπηρεσίες? Δεν προλάβανε οι υπηρεσίες, νομίζετε? Δεν σας αφήνει η Τρόικα, κύριε Πρόεδρε. Δεν σας αφήνει η Τρόικα, έτσι δεν είναι? Ερώτημα, ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο? Μπορεί να υπάρχει χώρος δημοκρατία στη χώρα ή όχι? Είδατε λοιπόν ότι φτάνουμε στο κουμπί. Εγώ δεν σας ρωτώ λοιπόν, στο κουμπί. Ναι, αλλά αλλάζουμε το θέμα από τα μνημόνια. Και εγώ προσπαθώ πάρα πολύ. Όχι να ερμηνεύσω αυτό, δεν είναι αυτή η στάση, προς Θεού, ούτε είμαι κανένας ουδέτερος παρατηρητής. Προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε μια κατάσταση όπου ενώ διαρρέουν τα περί τετάρτων, πέμπτων, έκτων μνημονίων την ίδια ώρα για χιψιζέντ λόγους, τους οποίους δεν τους αναλύουμε εις κοινή θέα, υπάρχουν τρικλοποδιές σε νομοσχέδια που έχουν άμεση δημοσιονομική ανακούφιση για τη χώρα και που οποιαδήποτε κυβέρνηση, και αν έρθουν στη Βουλή, θα ψηφιστούν, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν για ιδιαίτερους λόγους, για αιμονές, για αντιλήψεις οικονομικές και συγκεκριμένες σχολές σκέψης, για το αν το ακατάσχετο, παραδείγματος χάρη, των μικρομεσαίων σε αυτή την υπόθεση του πλαστικού χρήματος, αυτός ο λογαριασμός θα δίνει ή δεν θα δίνει τις δυνατότητες στους μικρομεσαίους να έχουν τη δικιά τους δυνατότητα χωρίς τον κίνδυνο της κατάσχεσης, όταν, ας πούμε, είναι μέσω του πλαστικού χρήματος. Μία σειρά θέματα, τα οποία επί μήνες προσπαθεί εναγωνίως, ας πούμε, το οικονομικό επιτελείο να επιλύσει. Αυτές οι αιμονές τις οποίες αναφέρεστε, τι ζητούμενο έχουν? Ποιος είναι ο στόχος μέσα από αυτές τις αιμονές? Ναι, τι συμφέρον? Δεν θέλω δημόσια υπάρχουν, να, το, εντάξει, να το πω. Η γνώμη μου είναι, ότι υπάρχει μια δυσανεξία στο να είμαστε γρήγορα αποτελεσματικοί ως χώρα και να κερδίσουμε συγγνώμη, το στοίχημα που έχει μπει. Η Τρόικα μανατζάρει συμφέροντα στην Ελλάδα? Αυτό είναι επιμέρους ζήτημα, το οποίο συνολικά για τους εκπροσώπους των δανειστών και εταίρων κανείς δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί. Μην έχετε όμως καμία αμφιβολία, είναι ένα άλλο θέμα από αυτό που έθιξα προηγούμενα, ότι για επιμέρους ζητήματα πηγαίνουν προτάσεις είτε μεταφρασμένες εδώ από δικηγορικά γραφεία, είτε από μεγάλες συνομοσπονδίες, είτε από εργοδοτικές συνομοσπονδίες, πηγαίνουν έτοιμες, κάνουν τον κύκλο Βρυξέλλες και έρχονται στο Χίλτον και μπαίνουν μπροστά στους υπουργούς μας. Το ίδιο γινόταν και επί Νέας Δημοκρατίας. Ναι.
και επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας και το ίδιο γίνεται και εδώ. Σε κρίσιμα θέματα, είτε αφορούν εργασιακά, είτε περιβαλλοντικά θέματα, είτε άλλα δικαιώματα, είτε το δικαστικό σύστημα κτλ. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αυτά που λέτε είναι σοβαρά, δεν είναι αμεληταία για να τα προσπεράσουμε και θα μου επιτρέψει ο Πάνος ο Χαρίτος να επιμείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Τι είναι αυτά τα συμφέροντα, είναι οικονομικά συμφέροντα, είναι μόνο συμφέροντα από δικηγορικά γραφεία ή διάφορα φαντς, δεν ξέρω τι μπορεί να υποθέσει. Κυρία Κεθαγιά, δεν χάσαν όλοι στην κρίση. Αυτό είναι σαφές. Όμως θέλουμε να γίνετε λίγο πιο σαφείς εσείς ως προς το ποιος καθυστερεί την κατάσταση νομοσχεδίου που θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Τον όποιον συμπατριώτη μας ρωτήσετε, σε οποιοδήποτε επίπεδο εργασιακό ή εισοδηματικό είναι, έχει πλήρη συνείδηση ότι μέσα σε αυτή την εξαετία πάμε για συμπλήρωση επταετίας, μέσα σε αυτή την κατάσταση υπήρξαν κερδοσκοπίες, κερδοφορίες, εξαγωγές κεφαλαίων, μεσαίωνας και αξιοποίηση και εκμετάλλευση σε βάρος των εργαζομένων πάνω σε θέματα που δεν είναι στα μνημόνια μέσα σαν υποχρεώσεις, αλλά υπήρξαν, ας πούμε, καταστάσεις γαλέρας. Όλα αυτά πώς γίνανε? Και την ίδια ώρα υπήρξε φτωχοποίηση, υπήρξε περιθωριοποίηση, υπήρξαν 200.000 νέα παιδιά με διπλώματα ή και με μη διπλώματα που πήγαν έξω για να επιβιώσουν, άνθρωποι που κόψαν τις σπουδές τους. Άρα δεν είναι γενικώς ότι ο λαός και η χώρα εντός των μνημονιακών καταστάσεων υπέστησαν κάτι κακό και όλοι μαζί τώρα πάνε να το θεραπεύσουν. Την ώρα λοιπόν που πάμε να θεραπεύσουμε, εμείς ως κυβέρνηση, η αντιπολίτευση με τις δικές της δυνάμεις, ο λαός μας με τη δικιά του δημιουργική προσπάθεια, την ώρα που πάμε να θεραπεύσουμε και να κλείσουμε αυτή την επώδυνη κρίση, υπάρχουν συμφέροντα τα οποία θέλουν να συνεχίσουν την κερδοφορία τους, να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν και να συνεχίσουν να έχουν τα χρήματά τους έξω και να τα βγατέλουν. Αυτοί λοιπόν συνεργάζονται ευθύτατα, ανοιχτά ή λιγότερο ανοιχτά, με κύκλους οι οποίοι φέρνουν μεγάλες δυσκολίες ακόμα και στη διαπραγμάτευση. Άρα, έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει υπουργός οικονομικών. Θέλω να φέρω το νομοσχέδιο για τη δήλωση των εισοδημάτων που είναι στο εξωτερικό. Ναι, στον αδείλο των εισοδημάτων. Οι εκπρόσωποι της Τρόικας τι απαντούν? Αχ, όχι, δεν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα συμφέρει. Εάν είχατε τον κύριο Τσακαλώτο, θα σας έλεγε τι απαντούν. Ναι, έχετε εικόνα όμως. Το θέμα είναι το εξής, ότι εάν θα βάλεις 80, 70, 60 ή 50% φορολογία και πόσο τις 100 από αυτά. Και πόσο από αυτά και ποια διαδικασία θα έρθουν μέσα. Είναι καλύτερα από μένα. Όπως και τα κόκκινα δάνεια, κύριε Παπά. Τα κόκκινα δάνεια που αφορούν από επιχειρηματίες μέχρι και καθέναν μας το σπίτι του, την πρώτη κατοικία κτλ. Γιατί δίνεται αυτή η μάχη επί μήνες? Είναι θέμα τεχνοκρατικό? Ξέρετε καλύτερα από είναι συμφέροντα μέσα. Ναι, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών θέλουν να έχουν άποψη και για θέματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Σε περιοχές που δεν έχουν να κάνουν με την οικονομία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Όμως, για να επιστρέψω λίγο στο Δουνουτού. Παραδείγματος που χάρη στην παιδεία. Ακριβώς. Ναι. Για να επιστρέψω λίγο στο Δουνουτού. Μισό λεπτό, γιατί είναι αυτό το. Νομίζω ότι είναι η έδρα του προβλήματος. Εμείς, κυβέρνηση, η χώρα, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα, θέλουμε το Δουνουτού για τις απόψεις του σχετικά με το χρέος και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Έτσι δεν είναι? Δεν το θέλουμε όμως για τις απόψεις του σε άλλα θέματα. Όπως είναι η μείωση των κύριων συντάξεων, όπως είναι το χαμήλωμα του αφορολόγητου, όπως είναι οι ομαδικές απολύσεις, όπως είναι το lockout, όπως είναι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Ο κύριος Σόιμπλε θέλει το Δουνουτού για τα ακριβώς αντίθετα πράγματα. Για αυτά που δεν θέλουμε εμείς. Σε αυτή τη διελκυστίνδα πρόβλεψη, ποιος νομίζει ότι θα κερδίσει? Νομίζω πως υπάρχει ένα ενδιάμεσο πεδίο. Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για Δουνουτού και Σόιμπλε. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο πεδίο όπου εννοώ και παραγόντων και πολιτικών δυνάμεων και απόψεων και οικονομικών παραγόντων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που, στο οποίο κινείται, δεν είναι γκρίζα ζώνη, στο οποίο κινούνται απόψεις πάρα πολύ σημαντικές και ενδεχομένως και θετικές για τη διαπραγμάτευση με τη χώρα μας. Είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι, κύριε Παπά, σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με το πέρσι ή το πρόπερσι. Θυμηθείτε ότι αυτά που συζητιούνται τώρα σε όλη την Ευρώπη δεν μπαίναν, όχι μόνο ήμασταν ένα προς 18 κτλ. Και επαναλαμβάνω και στην προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό που είπα προηγούμενα στον κύριο Σαμαρά, την πέμπτη αξιολόγηση δεν τη δώσανε απ' έξω για πολιτικές συγκεκριμένες τέτοιες. Άρα είναι σαφές ότι αυτή η αισιοδοξία
εδράζεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μπροστά σε διλήμματα σταυρικά, είναι μπροστά σε διλήμματα υπαρξιακά. Αυτό αν το έλεγες πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, σου λέγανε καλά, άσε τώρα, παίξε δίπλα, ας πούμε, να δεις, να μπορέσετε να, ως χώρα να ορθοποδήσετε. Και σήμερα όλη η Ευρώπη συνταράσσεται από τα μείζωνα θέματα και την αδυναμία στρατηγικής απάντησης και ενιαίας απάντησης σε αυτά τα θέματα. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν έχει πολύ πιο ευεπίφορο ας πούμε, ους σε αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα της πραγματικής οικονομίας. Γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι και καταθέτω αυτή την αισιοδοξία με κάθε τρόπο. Γι' αυτό σας είπα, όχι εκλογές κτλ. Δεν λύνονται έτσι τα θέματα. Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, κάνατε και θέλω με αυτό να κλείσουμε αυτή την ενότητα πριν πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε στην οικονομία αμέσως μετά. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, αυτό ήθελα να τους ανεπανέλθω. Αυτό το ερώτημα. Ακριβώς με αυτό ήθελα υπάρχει ερώτημα ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Διαφορετικά. Παρακαλώ να σας ακούσω. Απάντηση, το θέμα είναι υπάρχει. Υπάρχει ερώτημα ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο και μπορεί η κυβέρνηση να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο πλαίσιο ελευθερίας μέσα στο μνημόνιο. Δημοκρατίας άποψης. Εδώ για τα κουκούνια των κομμάτων και την παιδεία και μεταξύ διαχείρισης και άσκησης εξουσίας. Σας λέω απολύτως ότι αυτός ο τόπος κυβερνάται στη βάση όλων των θεσμικών και συνταγματικών προϋποθέσεων και της λαϊκής κυριαρχίας και της κυβέρνησης και των ψηφισμένων νομοσχεδίων. Πλην όμως είναι σαφές πως υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης και επιβολής και πίεσης προς τη χώρα μας σε κεντρικά ζητήματα, δηλαδή στο δημοσιονομικό, για να είμαστε ειλικρινείς, που περιορίζει. Αλλά δεν είναι. Επιτρέψτε μου να σας πω, θα μπορούσα πάρα πολλά θέματα να αναφέρω που είναι πέραν της συμφωνίας της περσινής του καλοκαιριού. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικές και υπάρχουν δυνατότητες άσκησης πολιτικής από τις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες καθόλου δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα και οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές σε κύριους τομείς. Παραδείγματος χάρη, δεν είχαν πρόβλημα το ότι υπήρξε η πολιτική εισαγωγής των 2 εκατομμυρίων ανασφαλίστων ανθρώπων, δυνατότητας εισαγωγής τους, υπαγωγής τους στο σύστημα το υγείας, να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα νοσοκομεία ακόμα και αν δεν έχουν βιβλιάριο. Έγινε αυτό το πράγμα και γίνανε και πολλά άλλα πράγματα και μπορούν να γίνουν και πολλά άλλα πράγματα. Ή όλο το θέμα της εκπαίδευσης, της παιδείας, επειδή είναι και πρόσφατα έχει γίνει μια δημόσια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, είναι ζήτημα που κατά 90% καμία τρόικα και κανένας δεν μπορεί να το θίξει ή να το υπαγάγει, ας πούμε, στη δικιά του λογική αντίληψη. Μάλιστα. Σε πλήθος θεμάτων λοιπόν μπορεί να ασκηθεί στο 100% η λαϊκή κυριαρχία. Προφανώς όμως στο κεντρικό ζήτημα, που είναι το θέμα της αναδιανομής, υπάρχουν περιοριστικοί όροι, υπάρχει επιτήρηση και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε όλοι τάχιστα μέχρι τέλους του 17, αρχές του 18, η χώρα να βγει από αυτό τον κύκλο. Αν δεν βγει η χώρα από αυτό τον κύκλο των περιορισμών και των μνημονιακών δεσμεύσεων, δεν ο υπάρχει. Ο εταίρος ο δικός σας σε αυτή τη μάχη της κυβέρνησης ποιος είναι, κύριε Πρόεδρε? Τι εννοεί το εταίρος? Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πιο διαλλακτικός, ο οποίος τα προσεγγίζει ρεαλιστικά, πραγματιστικά? Όπως είπανε προηγούμενα και οι συνάδελφοί σας, κάθε θεσμός έχει, ας πούμε, τα σύν και τα πλήν. Θα μπορούσε κανείς πρόχειρα να απαντήσει για τον κύριο Γιουγκέρ, για το πρόγραμμά του, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κτλ. Πρόσωπα, όχι οργανώσεις. Αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, όσο λιγότερο ευθύνη έχει κάθε θεσμός, μπορεί να είναι και πιο ανοιχτός και πιο φιλικός. Εκεί που λαμβάνονται τελικά οι αποφάσεις, δηλαδή στο Eurogroup, παραδείγματος χάρη, το οποίο πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό δεν κρατούνται και πρακτικά, όπως είχε πει σωστά ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν υπάρχουν πρακτικά και μπορεί δεν είναι θεσμός. Μπορεί να τα έχει κρατήσει έτσι, αυτό. Εντάξει, αυτό άλλη φορά. Λοιπόν, προσέξτε. Εκεί λαμβάνονται αποφάσεις, λοιπόν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις συσκέψεις κορυφής, λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις. Οι τελικές αποφάσεις όμως για το πρόγραμμα που σε ξαναστέλνουν στα τεχνικά κλιμάκια να συζητεί και τα λοιπά, λαμβάνονται στο Eurogroup, το οποίο δεν έχει καμία θεσμική υπόσταση. Και των θυρών άνευ πρακτικών. Λοιπόν, αλλά είναι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι αυτές όμως, κύριε Πρόεδρε. Αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού που οδηγούν, κύριε Αμυρά, την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που την οδηγούν. Δηλαδή σε μια κρίση τρομακτική,
υπόστασης, ναι, ασφάλειας, προοπτικής, ναι, ναι, σύγκλησης κοινωνικής. Απλώς να μην τα ρίχνουμε μόνο στους ξένους. Έχουμε και εγχώριες, ναι, παθογένειες. Για παράδειγμα, λοιπόν, για παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα. Να τα δούμε στη συνέχεια, γιατί έπρεπε εδώ και ένα τέταρτο να έχω πάει σε διαγωνιστικό διάλειμμα. Ο πρόεδρος της Βουλής, επειδή κάνει η Βουλή έργο, παρουσίασε πριν από νομίζω 2 εβδομάδες κάποια στοιχεία απολογιστικά για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Από την αρχή του έτους μέχρι τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν τα διαθέσιμα στοιχεία, οι κατασχέσεις λαθρεμπορίου καυσίμων ήταν 60 λίτρα. Σε αυτό εδώ δεν μας φταίει ούτε το Eurogroup, ούτε τα τεχνικά κλιμάκια. Βεβαίως. Έτσι, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας. Γιατί το λαθρεμπόριο καυσίμων θα μπορούσε να μαζέψει 800 εκατομμύρια που λείπουν από τη σύνταξη. Και αν σας πω πόσοι χρειάζονταν να διοριστούν στις θέσεις των επιθεωρητών για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Καταλάβατε. Αρκετοί. Κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ για αυτά τα πράγματα και πράγματι είναι συνταρακτικά. Εάν κάνουμε οποιοδήποτε από εμάς μια βόλτα έξω από τα πρακτορία, ξέρετε, μπορείς να καταλάβεις και ποιοι κάνουν και φοροκλοπή. Διότι υπάρχουν τιμές, όταν ξέρεις τις πραγματικές τιμές, που δίνουν κάτω από το κόστος. Αν ξέρεις ακριβώς τι παίρνει το κράτος, τι παίρνει. Αν δεις τιμή, υπάρχουν τιμές, σας λέω, μας τα λέγανε στα ΕΛΠΕ οι άνθρωποι, οι οποίοι εντάξει, ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιες αλυσίδες, σε ποιους δρόμους, που δίνουν σε μικρότερη τιμή από το κόστος. Γιατί? Διότι δεν πληρώνουν στο κράτος το φόρο και μένουν το κέρδος. Βγάζει μάτι, δεν είναι ανάγκη να στείλεις άνθρωπο να το ψάξει. Καλά, μπορεί να είναι κοινοθευμένο αυτό. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Μικρή διαφημιστική διακοπή. Επιστρέφουμε σε 2-2,5 λεπτά από τώρα για να συνεχίσουμε με τα εργασιακά, τα οποία βρίσκονται υπό το πρίσμα της διαπραγμάτευσης που έχει ξεκινήσει με τους θεσμούς και θα διαρκέσει, θα κρατήσει τις επόμενες 6-7 μέρες, όπως και το υπερταμείο που βρίσκεται στην ίδια ατζέντα. Σε πολύ λίγο από τώρα και πάλι μαζί. Κάποτε η τηλεόραση έμενε στο σπίτι. Τώρα σε ακολουθεί παντού για να παρακολουθείς ό,τι θες, κάθε στιγμή.